Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, πριν δύο μέρες ένας συνάδελφός μας υδραυλικός κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του καθώς φύνωσε σε ένα νεματόριο. Μόλις χθες το μεσημέρι άλλος ένας συνάδελφός μας προσθέθηκε στη λίστα των νεκρών εργαζόμενων. Ένας συνάδελφος, 27 χρονών οδηγός σε μεταφορική εταιρεία, σκοτώθηκε την ώρα της δουλειάς εδώ στην Νεοχωρούδα της Θεσσαλονίκης, την ώρα της εργασίας ενώ φόρτωνα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, αλλά και την οργή μας για ακόμα ένα έγκλημα που έγινε με ευθύνη της εργοδοσίας. Ένα έγκλημα που όσο κι αν προσπάθησαν, δεν κατάφεραν να το συγκαλύψουνε. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μετά τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις, τις μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών, γίναμε η φωνή των θυμάτων που θυσιάστηκαν για τα κέρδη των λίγων. Γίναμε η φωνή που ζητά δικαίωση για το έγκλημα στα τέμπη και για κάθε έγκλημα εργατικό. Μετά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια της Κυριακής, με χιλιάδες κόσμου να φωνάζει η οργή να γίνει ποτάμι αγώνα, συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον αγώνα. Πιο πολύ, πιο δυνατή, πιο αποφασισμένη. Καταφέραμε να διοργανώσουμε ακόμα μια τεράστια, σπουδαία απεργιακή συγκέντρωση. Η δράση μας έχει αποτελέσματα. Σε χιλιάδες κόσμου αποτυπώθηκαν συνθήματα όπως «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή». Δεν πέρασε η άθλια προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπλύνει τις αμαρτίες της δικές της και όλων των άλλων κυβερνήσεων. Της Hellenic Train, του ΟΣΕ. Οι φθηνές, απαράδεκτες δικαιολογίες για ατομικά λάθη, τα ψεύτικα λόγια παρηγοριάς, οι υποκριτικές παρετήσεις δεν έπιασαν σε κανένα. Μπήκε στο μέτωπο των διεκδικήσεών μας πως οι ζωές μας δεν είναι κόστος, οι ζωές μας έχουν αξία. Όλοι οι χώροι δουλειάς είναι μια κοιλάδα των τεμπών. Η γνωστή πλέον έκφραση «Πάμε εκεί όπου βγει» ακουγόταν και ακούγεται εδώ και χρόνια σε πλήθος βαρδιών και εργασιών. Στους δελιβεράδες και τους διανομείς που έχασαν μόνο πέρσι 50 και βάλε συναδέλφους στον δρόμο. Στους οικοδόμους που θρενούν δεκάδες συναδέλφους κάθε χρόνο, όπως 67χρονος εργάτης που έπεσε από τη σκαλωσιά και σκοτώθηκε γιατί ήταν αναγκασμένος να δουλεύει ακόμα και σε αυτή την ηλικία γιατί δεν είχε καταφέρει να βγει στη σύνταξη. Στο λιμάνι, στα νοσοκομεία, στις αποθήκες μετράμε νεκρούς, σακατεμένους, τραυματίες, γιατί η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια του χώρου δουλειάς κάνει κακό στα κέρδη των λίγων. Δεν υπάρχει μέση λύση, συνάδελφοι. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Από τη μια είναι τα κέρδη τους. Για αυτά τα κέρδη οι επιχειρηματικοί όμιλοι αδυνατίζουν την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας. Το κέρδος είναι η αιτία που η πανδημία έγινε ευκαιρία για λίγους. Το κέρδος είναι η αιτία που στο όνομά του οι εργοδότες έχουν καταρρύψει τα συγγιώδη μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Όπως προχτές στο λατομείο Καβάλας, όπου ο εργάτης γκρεμοτσακίστηκε από ύψος 150 μέτρων. Τα λεγόμενα πρωτόκολλα υγείας στην πανδημία που άνοιγαν και έκλειναν ανάλογα με τις δυνατότητες κερδοφορίας των επιχειρηματιών του τουρισμού. Είναι νοπά στη μνήμη όλα αυτά, συνάδελφοι. Με αυτά τα κοστολογημένα μέτρα θρηνήσαμε συναδέλφους μας στον ΟΑΣ, στο Σκλαβενίτη και αλλού. Για τον ίδιο λόγο ονόμαζαν πολυτέλεια τη δημιουργία ΜΕΘ, έκλειναν δημόσια νοσοκομεία από κοντά και το κράτος των λίγων, που είναι γρήγορο και αποτελεσματικό για να πληστηριάσει σπίτια του φτωχού λαού, στις Οικές, στην Τούμπα, στην Καλαμαριά, για να πετάξει στον δρόμο οικογένειες ή για να καταστήλει με τη βία τις δίκες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη Μαλαματίνα ή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ή για να ταΐζει με δισεκατομμύρια ευρώ τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό το κράτος αγνοεί επιδεικτικά τις αγωνιώδεις και τραγικά προφητικές καταγγελίες συνδικαλιστών και σωματείων. Βγάζει παράνομες και καταχρηστικές απεργίες που απαιτούν μέτρα ασφάλειας του κλιματικού κοινού,
προσλήψεις, εκπαίδευση, μέτρα για την αντιμετώπιση του ανθρώπινου λάθους. Από την άλλη είναι οι ζωές μας. Δυναμώνουμε, κλιμακώνουμε τη μάχη ζωής και θανάτου που δίνουμε. Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα. Για να μην μείνει ατιμόρυτο το έγκλημα στα τέμπη. Να μην πάρουν συγχωροχάρτη τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν. Για να διεκδικήσουμε σύγχρονες, ασφαλείς και φθηνές συγκοινωνίες. Για να αγωνιστούμε για σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Για να αποκτήσουμε φθηνή και ασφαλή στέγη, αντισεισμική πρόληψη και προστασία. Για να δυναμώσουμε τον αγώνα με αξιοπρεπές εισόδημα. Καλούμε όλους όσοι έκαναν το θρήνο τους οργή να μετατρέψουν την οργή τους σε αγώνα για να προστατευτεί η ζωή, η υγεία του λαού, των παιδιών μας. Καλούμε όλους εργαζόμενους να οργανωθούν τώρα στα σωματεία τους, γιατί τα εργατικά σωματεία ήταν που όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και λίγες μέρες πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη, όπως η ανακοίνωση των σιδηροδρομικών, προειδοποιούσαν για όλα τα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Γιατί τα εργατικά συνδικάτα ήταν και είναι αυτά που μπαίνουν μπροστά για να βάλουν εμπόδια στην υποχρηματοδότηση και την αποψήλωση προσωπικού σε τομείς όπως τα νοσοκομεία, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία. Γιατί τα συνδικάτα έδειξαν ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή μετά τη σύγκρουση. Μπήκαν μπροστά στο να γίνει ο θρήνος μας ποτάμι οργής ενάντια σε αυτούς που μετράνε τη ζωή μας με ευρώ. Γιατί τα συνδικάτα εξασφάλισαν να πέσει στο κενό η προσπάθεια που έγινε να αποκρυφθεί ο ένοχος. Δεν φταίει η κακιά μας η ώρα. Φταίει το κέρδος τους. Αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, τώρα κάνουμε πιο μαζικά τα συνδικάτα. Δημιουργούμε νέα παντού. Επιτελεία μάχης ενάντια σε αυτούς που ευθύνονται για τα προβλήματά μας. Αυτό φοβούνται κράτος, εργοδοσία και τα θλιβερά τσιδράκια τους, όπως η ηγεσία της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που αφού έλυσαν στο συνέδριό τους σε ποιο φαν θα επενδύσουν τα εκατομμύρια της, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους εργαζόμενους, προβάλλοντας σαν λύση τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Με αυτά τα πρότυπα, συνάδελφοι, μόνο το 2021 είχαμε 683 νεκρούς και 513 τραυματίες σε 1389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα. 97 από αυτά αφορούσαν συγκρούσεις τρένων, όπως ακριβώς τα Τέμπη. Συναδέλφουσες και συνάδελφοι, η δύναμη των εργατών, η δύναμη του λαού είναι τεράστια. Ένα μικρό δείγμα το είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Με νέα πείρα και ορμή συνεχίζουμε τη μάχη. Σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιά οργανώνουμε τα επόμενα βήματα της δράσης μας. Βάζουμε μπροστά τα δίκαια αιτήματά μας για να εξασφαλιστούν όλα μας τα δικαιώματα. Παλεύουμε να επιβάλλουμε συνθήκες εργασίας όπως μπορούν και πρέπει να είναι τον 21ο αιώνα. Δεν δεχόμαστε να περιμένουμε πότε θα είναι το επόμενο έγκλημα. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί άλλο έγκλημα με θύμα το λαό. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Από εδώ και πέρα, συνάδελφοι και συναγωνιστές, όποιος μας κουνάει το δάχτυλο θα πρέπει να κόβεται. Όποιος μας μιλάει για ατομική ευθύνη θα πρέπει να βρίσκει απέναντί του τη συλλογική, οργανωμένη, ταξική πάλη. Όποιος τολμήσει να εμφανιστεί ως επίδοξος σωτήρας θα πρέπει να παίρνει τον δρόμο που του πρέπει, στα τσακίδια. Γιατί, συνάδελφοι, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα στα Τέμπη έχει ιστορία.